αγαπώ, σε ευχαριστώ. Ελένη, κάτσε λίγο. Μην μπερδευτείς. Ναι, μην πες. Το καλό πίντσο. Για να περάσω. Μπράβο, ωραίες στιγμές, παιδιά, ε. Όπω, τι ωραίες. Τι όμορφα. Η Αλέκα συγκινήθηκε. Και εγώ το ίδιο. Θυμήθηκε στις γέννες σου, αλήθεια. Είναι πολύ συγκινητικές στιγμές αυτές οι βίντεο. Θέλω να σας πω χαρά. Πολύ απλή, πολύ καθημερινή, αλλά δεν έχω ξαναδεί τόσο άνετη να βγαίνει τύπου. Όχι, εγώ και στις άλλες νομίζω. Πολύ προσιτή, ρε παιδί μου. Παιδιά, σας πω κάτι για την είδα από κοντά. Δεν το έχω ζήσει αυτό. Πραγματικά το Θεοδόρμος. Θα σας μιλήσω για την Ελένη που την είδα τόσο ευτυχισμένη, τόσο πλήρης, τόσο κυριολεκτικά και φάνηκε αυτό στο πρόσωπό της και στου συζύγου της, του Ματέο. Συγκινήθηκε, δεν θυμάμαι. Εσύ, παιδί μου, γιατί συγκινήθηκες τόσο πολύ. Για συγγνώμη, πραγματικά. Δεν ξέρω, εμένα με συγκινούν οι γένες. Ναι. Αχ, τι ωραία. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφο. Καλέ, φέρτε λίγο χαρτί να τη σκουπίσουμε. Συγγνώμη, έχω πρόβλημα με τις γένες. Δεν ξέρω. Μα είσαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν ξέρω. Αλλά θέλω να σου κάνω. Όλοι αγκαλιάστηκα, μιλάω. Και λέει, δεν ξέρω. Θα νομίζω το κάνω και επίτηδες. Αλήθεια με τις γένες, σας το είχα πει και προχτές. Κάτι παθαίνω. Δηλαδή, αυτές οι πρώτες στιγμές πιο πολύ με συγκινεί το πώς δέχονται τα αδέρφια να μωρώ. Επειδή το έχω ζήσει πρόσφατα, πριν 3,5 χρόνια, είναι παιδιά πολύ μοναδικές στιγμές. Συγγνώμη, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Πάτε καθίστε γρήγορα. Πάτε καθίστε. Έχω πρόβλημα με τις γένες. Δεν μπορώ. Ότι ο Άγγελος πήγε, άκουγα τον Γρηγόρη που λέει ότι πήγε και το είδε το κοριτσάκι, το μωράκι και έβαλε λέει και τα καλά του, διάβασα κάπου. Έβαλε κουστούμι. Παιδιά, είναι τα για να πάει να υποδεχτεί την αδελφούλα. Όταν έρχεται του. Κορίτσι στον κόσμο είναι μεγάλη υπόθεση. Ειδικά για εμάς τους άντρες. Δεν έρχονται αγόρια, δεν. Τα αγόρια εντάξει, έρχονται και παρέρχονται. Δεν είναι παιδιά.